πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Και πρέπει να δούμε πώς θα διεκδικήσουμε και πώς θα, και τι θα απαιτήσουμε. Γιατί τώρα πια η ανοχή, το ράβε ξύλωνε, τα παλώματα, η υπομονή και το φιλότιμο έχει συνάδει πραγματικά τελειώσει. Και μπορεί να έχουμε ακόμα φιλότιμο και να αναγνωριζόμαστε ώρες ολόκληρες, αλλά ακόμα και αυτό πια δεν φτάνει. Κινδυνεύουν εδώ και καιρό οι ασθενείς μας και τώρα πια κινδυνεύουμε και εμείς οι ίδιοι. Λοιπόν, το ζήτημα τα έξι θα πρέπει να μένουμε πάνω στη διοίκηση για να πάρουμε απαντήσεις, όχι για να συζητήσουμε, να μην φύγουμε από εκεί, εάν ο διοικητής ή η διοικήτρια δεν δεσμευτεί να δώσει λύση άμεσα στο πρόβλημα, να απειλήσουμε ότι δεν πρόκειται να αφήσουμε το νοσοκομείο στα χέρια τους και ότι από εδώ και πέρα ό,τι και να γίνεται παράνομο θα φεύγει και ειδοποιείται και ο λαός, οι συγγενείς, οι ασθενείς για να πάρουμε την ευθύνη που τους αναλογεί, γιατί πραγματικά δεν έχουμε καμία ευθύνη εμείς. Θα πρέπει, συνάδελφοι, να αποκτήσουμε πίστη στον αγώνα, γιατί ο αγώνας έχει δύναμη και η δύναμη είναι στα χέρια μας, αρκεί να το πιστέψουμε. Η εμπειρία είναι πολύ πρόσφατη και από τα νοσοκομεία παιδών με τον αισθηματολογικό που κόντεψε να κλείσει και όπως οι συνάδελφοι εκεί διεκδικήσαν, απαιτήσανε, γίνανε προσλήψεις και έγινε προκήρυξη των θέσεων από τη μία στιγμή στην άλλη. Άρα όπου πιέζονται και όπου εκτίθεται μπορούν να υπάρξουν λύσεις άμεσα, αρκεί να νιώθουν την ανάσα μας στην πλάτη τους. Αύριο έχει συνάντηση η ΕΙΝΑΠ με την ΗΠΕ και το Στάδη, γνωρίζοντας όμως ότι ο Στάδης τα ξέρει και έχει ενημερωθεί. Θα πρέπει με το ίδιο πνεύμα να πάμε ο υπεάρχης να δώσει λύση άμεσα στο πρόβλημα και νομίζω και η ΟΕΝΓΕ πρέπει να πάρει αντίστοιχη απόφαση για συνάντηση εκ νέου με τον υπουργό, πάλι με τον ίδιο τρόπο να απειλήσει, να διεκδικήσει, να απαιτήσει πια να σταματήσουν οι γιατροί, οι νοσηλευτές, οι δραματοφορείς να εκτίθεται σε καθημερινό κίνδυνο. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας ανάλογα και με τις απαντήσεις που θα πάρουμε ή δεν θα πάρουμε με νέα κινητοποίηση εδώ στο χώρο του νοσοκομείου και να μαζευτούμε σε νέα συνέλευση για να συζητήσουμε πώς θα προχωρήσουμε και πώς θα κλιμακώσουμε από εδώ και πέρα.